Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα καλωσορίσουμε και θα καλησπερίσουμε δύο μάχημους της πολιτικής, εκπροσώπους της νέας γενιάς, θα λέγα εγώ, από το Πασόκ Κινάλ, απομακρυσμένο ο κ. Δημήτρης Μάτζος, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, και στο στούντιο δίπλα μου ο κ. Νικόλας Φαραντούρης, καθηγητής και υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης. Σας καλησπέριζω. Σας καλησπέριζω και εγώ. Μόλις φτάσατε. Χαίρομαι που ανταμώνουμε στο φιλόξενο στούντιο του Ιόνια. Μόλις φτάσατε από Κεφαλονιά. Από Κεφαλονιά, βεβαίως, από την πατρίδα μου, εκεί που θα είμαι και υποψήφιος. Απέναντι. Ναι. Βρεχόμαστε από την ίδια θάλασσα, έχουμε κοινά θέματα. Λοιπόν, πάμε να καλησπέριζουμε και τον κύριο Μάντζο. Καλησπέρα, κύριε Μάντζο. Καλησπέρα κύριε Θοδωρός, καλησπέρα και στον κύριο Φαραντούρη και κυρίως καλησπέρα και στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Δύο νέους ανθρώπους, ειλικρινά περιμένω από εσάς τη νέα γενιά να δώσει τα δείγματα του πολιτισμού και να μείνει σε πολιτικό επίπεδο και σε επιχειρήματα και ήθος. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Μάτζο, από εσάς που είστε απομακρυσμένα. Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών για το Πασόκ Κινάλ? Εδώ νομίζω ότι για όλους τους πολίτες, για όλη την κοινωνία μας, το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι σε ποια χώρα θέλουμε να ζούμε, ιδίως μετά από τις επάλληλες κρίσεις τις οποίες έχει η πατρίδα μας και οι πολίτες βιώσουν στο πετσί μας όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, και την δημοσιονομική και την υγειονομική και την κρίση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου μετά τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις, αλλά και ιδίως μετά την τραγωδία στα Τέμπη, που πιστοποιεί τόσο την πλήρη, τη συντριπτική ήττα του κράτους μας, όσο και την εγκατάλειψη των δημόσιων υποδομών από την κυβέρνηση. Το διακύβευμα και το ερώτημα στο οποίο καλούμαστε ως πολίτες πια να απαντήσουμε στις κάλπες είναι σε ποια χώρα θέλουμε να ζούμε. Και γι' αυτό και εμείς, με αφορμή την συγκυρία και την ιδιαίτερη δυναμική η οποία έχει αναπτυχθεί στην κοινωνία μας, καλούμε τους πολίτες, τους συμπολίτες μας, τον θυμό τον οποίο νιώθουμε όλοι μέσα μας για μια κοινωνία που έχει δυστυχώς εθιστεί να σπάει τα μούτρα της έναν τοίχο, αυτόν τον θυμό να τον κάνουμε δημιουργική πράξη ανατροπής, συμμετέχοντας στις εκλογές και στηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και τις θέσεις αλλαγής όχι μόνο των δημόσιων πολιτικών και των δημόσιων προσώπων, των πολιτικών προσώπων, αλλά και του πολιτικού παραδείγματος, του τρόπου με τον οποίο έχουμε μάθει, δυστυχώς έχουμε εθιστεί να βλέπουμε να γίνεται η πολιτική στην πατρίδα μας. Για να το σχηματοποιήσω, απέναντι στη φαυλοκρατία, την ευνοιοκρατία, την κομματοκρατία, το κράτος των λίγων και ισχυρών, να αναπτύξουμε και να, αν θέλετε, αντιπαραβάλουμε ένα αισιόδοξο, θετικό, μεταρρυθμιστικό μήνυμα μιας χώρας που επιμένει, μιας χώρας που με τους πολίτες, ιδίως τους νέους, στην πρωτοπορία μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης, δημοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Και σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος είναι εθνικός, θεωρούμε ότι η παράταξή μας έχει πολλά να συμβάλλει, πολλά να συνεισφέρει, έχει πολλά κάνει στο παρελθόν, έχει αναλάβει κόστος και αμαρτίες ακόμα και, στα λάθη τα οποία δεν τις αναλογούσαν, και νομίζω ότι έχει και τη γνώση και τη διάθεση και την όρεξη να συμβάλλει ξανά καθοριστικά για μια Ελλάδα καλύτερη, μάλιστα, πιο ισχυρή και πιο δίκαιη. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Φαραντούρη. Κύριε Φαραντούρη, ο κόσμος έχει θυμό. Έχει θυμό κυρίως για τα Τέμπη τελευταία. Η αναποφάσιστη δείχνει να είναι πάρα πολύ σε μια μεγάλη δεξαμενή. Γιατί να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ο ψηφοφόρος, θα πει ο απλός ψηφοφόρος, αφού τον έχουμε δοκιμάσει το ΣΥΡΙΖΑ, και να μην δοκιμάσουμε κάτι καινούριο? Κύριε Θεοδόση, ο ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάστηκε σε μια περίοδο με το πιστόλι στο κρόταφο. Προσπάθησε όσο μπορούσε να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται, και να προστατεύσει τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες με ένα πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης στην πολιτική του. Κάποια πράγματα τα κατάφερε, κάποια άλλα πράγματα δεν μπόρεσε. Όμως κυνήγαρη τύχη, και από εκεί και πέρα, συνεχίζοντας τη σκέψη του κυρίου Μάντζου, τον οποίο τον εκτιμώ βαθύτατα, θα έλεγα ότι χαίρομαι που από την Πάτρα μπορούμε να εκφράσουμε ένα προοδευτικό μήνυμα προς την υπόλοιπη Ελλάδα σήμερα, απόψε, στο φιλόξενο στούντιό σας. Το διακύβημα λοιπόν των εκλογών είναι: θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, θέλουμε προοδευτικές πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο, θέλουμε το του πρωταγόρα πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος, ή θέλουμε τις αγορές στο επίκεντρο? Θέλουμε την όξυση ή την άβληση των κοινωνικών ανισοτήτων? Θέλουμε κουμάντο σε βασικά κοινωνικά αγαθά να κάνουν οι αγορές, η παιδεία, η ενέργεια, το νερό, ο
πολιτισμός να είναι αντικείμενο αγοραίας εκμετάλλευσης ή θέλουμε ένα στιβαρό κράτος εκεί που πρέπει, μακριά από κρατισμό, αλλά με δημόσιες πολιτικές που τιμούν τον πολίτη και τον φέρνουν στο επίκεντρο. Αυτά είναι τα διακυβεύματα. Μάλιστα. Και επειδή μιλάμε για εκλογές και επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές προς τους ακροατές μας, εμείς προσδοκούμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο κορμός μιας τέτοιας διακυβέρνησης. Μιας διακυβέρνησης με συνθέσεις, με γέφυρες και συνενέσεις. Δεν πάμε μόνοι μας. Προσκαλούμε τις προοδευτικές δυνάμεις, εκείνες τουλάχιστον με τις οποίες αισθανόμαστε ότι μας χωρίζουν λιγότερα από ό,τι μας ενώνουν. Και πιστεύω ότι ο κόσμος μετά από μια τετράχρονη διακυβέρνηση αδιαφάνειας, κατασπατάλησης και κατάρρευσης ενός επιτελικού κράτους που ουδέποτε λειτουργήσε προς όφελος του πολίτη, θα κάνει τις καλές επιλογές και θα βάλει τον πολίτη και τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν μπορεί να είναι πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας. Είναι πρωτεργάτης, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάθεται πάνω στις δάφνες των υψηλών ποσοστών. Ουσιαστικά καλεί τους όμορους χώρους να συνεργαστούν. Και πιστεύω ότι οι όμοροι χώροι θα ανταποκριθούν. Για και όλοι μαζί θα πάμε για μια καλύτερη Ελλάδα την επόμενη των εκλογών. Κάνατε λόγο για προοδευτικό μήνυμα και για συνεργασία τώρα. Είναι προφανές. Πιστεύουμε στην απλή αναλογική. Ναι. Και πιστεύουμε ότι υπάρχει μια καταπληκτική ευκαιρία ακριβώς να έχουμε μια τέτοια συνθετική πολυκομματική κυβέρνηση όπως γίνεται σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δημοκρατικές πολυκομματικές κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Βλέπετε δηλαδή το ΠΑΣΟΚ πολύ κοντά στον ίδιο χώρο να κινείται. Πιστεύω ότι μας ενώνουν περισσότερα από όσα μας χωρίζουν. Και πιστεύω ότι και το ΠΑΣΟΚ με την ιστορία που έχει δεν νομίζω ότι μπορεί να προσπεράσει εύκολα την κατάρρευση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων που ο Ανδρέας Παπανδρέου οραματίστηκε και έφερε στη χώρα, όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο παραμονές Χριστουγέννων βράδυκε με ομίχλη, κατήργησε μονοκοντιλιά η κυβέρνηση. Υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να μας χωρίζουν, αλλά νομίζω για περισσότερα μας ενώνουν. Κύριε Μάντζο, ακούσατε τον κύριο Φαραντούρη. Ναι, ασφαλώς. Κατανοώ την προσπάθεια του κ. Φαραντούρη, η οποία είναι ειλικρινής. Δεν μπορώ να πω κάτι για τα κίνητρα του κ. Φαραντούρη ή ενδεχομένως άλλων ανθρώπων από τον ΣΥΡΙΖΑ να φιλοτεχνήσει μια εικόνα προοδευτικής συμμαχίας ή προοδευτικής συγκυβέρνησης η οποία θα έχει ως πυλώνα τον ΣΥΡΙΖΑ και ως κεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς και με την ιστορία μας και την πρόσφατη ιδίως ιστορία μας και την απότερη και να αναλογιστεί κανείς και να θυμηθεί τι έπραξε ο ΣΥΡΙΖΑ στα μεγάλα κρίσιμα σταυροδρόμια της ιστορίας μας. Θα επιλέξω απλώς τα πρώτα χρόνια αυτής της πολύ μεγάλης κρίσης, όταν το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε μόνο του στη διαχείριση της χρεοκοπίας της Νέας Δημοκρατίας. Τότε να θυμίσω στον κύριο Φαραντούρη ότι οι σύντροφοί του στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε καν τολμούσαν να αρθρώσουν αυτήν ακριβώς τη διατύπωση, τη διαπίστωση ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Καραμανλής ήταν αυτός ο οποίος πτώχευσε τη χώρα. Πολύ απλά ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχαν μια ανίερη συμμαχία με την καραμανλική συνιστόσα του κόμματός τους και προφανώς ήταν δύσκολα αυτά τα λόγια και δεν μπορούσαν να τα πούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη λάθος πλευρά της ιστορίας, ήταν στην πλευρά του αντιμνημονίου, το οποίο φυσικά του το δίδαξε ο κύριος Σαμάρας και η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε το νόμο για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε, δυστυχώς, αναπαρήγαγε μοντέλα κλειστά, συγκεντρωτικά, αδιαφάνειας, έπαιξε με τους θεσμούς, έπαιξε με τη δημοκρατία μας, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημιούργησε ένα κλειστό σύστημα του κολλητού και δυστυχώς αμαύρωσε την ιστορία της αριστεράς με τις αντιδημοκρατικές του πρακτικές. Άραστε. Αν όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, αυτά θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να τα αποδείξει στην πράξη. Και πάντως, αν αυτό είναι μια ευκαιρία, αυτό το εκλογικό σύστημα που θα έχουμε της απλής αναλογικής, είναι μια ευκαιρία για τους πολίτες να αποδοκιμάσουν τόσο αυτήν την κυβέρνηση σήμερα, της αδιαφάνειας, της λογοδοσίας, της άρνησης λογοδοσίας προφανώς και της προσβολής του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, όσο και την προηγούμενη. Τόσο το κράτος του ανιψιού, όσο και το κράτος του κολλητού. Αυτά για να είμαστε συνεννοημένοι, ειλικρινείς και να θυμόμαστε τι έχει πράξει ή δεν έχει πράξει ο καθένας. Άρα να κλείσω, το ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας έχει βαθύ πολιτικό περιεχόμενο. Μιλάμε για την ανάγκη μέσα από αυτές τις εκλογές, οι οποίες είναι μοναδικές, είναι πρώτες και δεύτερες, μέσα από αυτές τις εκλογές να έχουμε καταδίκη δύο αποτυχημένων πρωθυπουργών και δύο αποτυχημένων μοντέλων διακυβέρνησης. Αν ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, τότε ποιος? Τότε ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής με ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό
που θα εξασφαλίσει προγραμματικές συγκλήσεις και αλλαγή όχι μόνο πολιτικών, αλλά και προσώπων και παραδείγματος. Είμαστε σε ένα κομβικό σταυροδρόμι. Αν μετά τα Τέμπη ιδίως υποκρινόμαστε και υποδιόμαστε ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει στη ζωή μας και στην κοινωνία μας, τότε πλανόμαστε πλάνη νικτράν και δεν θέλουμε εμείς ως νέοι άνθρωποι στην πολιτική να μοιραζόμαστε αυτήν την πλάνη. Ωραία. Βάλτε μια νοτελεία να μας απαντήσει ο κύριος Φαραντούρης. Θα θυμάστε όσα είπε ο κύριος. Πολλά μπορεί να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ κάποιος, αλλά δεν μπορεί να τον κατηγορήσει για κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος και για μια προσπάθεια να προστατευτεί ο πιο ευάλωτος σε μια περίοδο τρικυμιώδη για τη χώρα, που εν τέλει άφησε γεμάτα ταμεία και άφησε και μια αυτοπεποίθηση στις εξωτερικές σχέσεις και άφησε και ένα κράτος το οποίο στάθηκε στα πόδια του. Όμως, επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και επειδή κοντός ψαλμός αλληλούια και επειδή το κράτος πρέπει να κυβερνηθεί και επειδή τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, αλλά πολύ περισσότερο παίζουν οι πολιτικές και οι προγραμματικές συγκλήσεις. Και για να μην είναι οπορτουνισμός η συγκυβέρνηση, θα πρέπει να βασίζεται σε θέσεις συγκλίνουσες. Εμείς αυτό το οποίο είπα πριν είναι το αυτονόητο που θεωρούμε. Θεωρούμε δηλαδή ότι οι θέσεις προηγούνται. Και φυσικά τα πρόσωπα νοηματοδοτούν τις θέσεις και προχωρούν. Είπε ο κύριος Τσίπρας, και θα συμφωνήσω απόλυτα, μη βάζουμε το κάρο πριν από το άλογο. Έχουμε τις εκλογές. Ας μιλήσουμε για τις συγκλήσεις και έπονται τα πρόσωπα. Άλλωστε, η στοιχειώδης δημοκρατική νομιμοποίηση μιας κυβέρνησης επιβάλλει σεβασμό τόσο στις προγραμματικές συγκλήσεις, όσο εν τέλει και στα πρόσωπα που θα τιμηθούν με την ψήφο του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν να τα αποφασίσουμε και είμαι σίγουρος ότι 22 Μαΐου θα έχει μια προοδευτική κυβέρνηση προς όφελος της κοινωνίας. Αν μη τι άλλο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Μάντζο, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι ως επίλογο για Μία μισή φράση. Ναι. Γιατί και εμείς, ξέρετε, στις προτάσεις και στο πρόγραμμα στεκόμαστε. Είναι παγιδευμένη δημόσια συζήτηση σε μια προσωπολαγνία, θα μου επιτρέψετε, την οποία την έχει επιβάλει κυρίως η Νέα Δημοκρατία και δυστυχώς εσχάτως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι άκουσα τον κύριο Τσίπρα, εκτός αυτών που είπε ο κύριος Φαραντούρης, να μας καταλογίζει ο μικρομεγαλισμό και ότι μιλάμε για πρόσωπα χωρίς να μιλάμε για προγράμματα. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα αναρτημένο από τον Νοέμβριο. Μάλιστα. Τον καλούμε τόσο τον κύριο Τσίπρα όσο και τον κύριο Μητσοτάκη να το μελετήσουν. Εδώ είμαστε κυρίως να μας αξιολογήσουν οι πολίτες και ναι, οι προγραμματικές συγκλήσεις είναι το μέλλον. Αρκεί να υπάρξουν και τα πρόσωπα που θα νοηματοδοτήσουν και θα εφαρμόσουν αυτές τις νέες πολιτικές. Πραγματικά χαίρομαι για αυτόν τον διάλογο, τον επικοδομητικό που είχαμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μάντζο. Καλώς σας βράδυ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαρήκαμε πολύ. Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε και εσάς θερμά. Θα σας δούμε και σε λίγο στην εκπομπή. Θα χαρώ πολύ να συνομιλήσουμε και με την κυρία Μπάστα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.